Και πάμε τώρα στο Χρήστο Κούτρα για τη νέα παρέμβαση που είχαμε πριν από λίγο, Χρήστο, του Γιώργου Παπανδρέου. Ο πρώην Πρωθυπουργός, με μία ανακοίνωση φωτιά θα τη χαρακτήριζα, στρέφεται κατά πάντων και στυλιτεύει όσους τον έχουν κατηγορήσει ότι βλέπει προς τη Δημάρ. Και σταγόνα που ξεχύλισε το Πρωτήρι ήταν σημερινά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, όπου ανέφεραν ότι από το γραφείο του κ. Παπανδρέου διεξάγεται προεκλογικός αγώνας υπέρ και της Δημάρ και της κυρίας Κοπά, στο βιβλίο της οποίας παρουσιάστηκε ο κ. Παπανδρέου μαζί με τον κ. Κουβέλη. Η ανακοίνωσή του είναι όντως σκληρή, κάνει λόγο για ψεύδι, για παραπλάνηση από διάφορους σχολιαστές. Δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη ελιά, λέει ότι ο ίδιος είναι Πασόκ, χρησιμοποιεί πρώτο πληθυντικό και νομίζω ότι έχει 4-5 αναφορές στο μέλλον και του Πασόκ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Να δούμε ένα απόσπασμα. Έχουμε απομονώσει κάποια αποσπάσματα. Λέει ο κύριος Παπανδρέου, προειδοποιώ όσους πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια ότι δεν δέχομαι υποδείξεις από όλους εκείνους που χρόνια τώρα επιχειρούν να αποδιγετήσουν το Πασόκ για να το καταστήσουν όργανο των επιδιώξεών τους. Τους προειδοποιώ ότι μάταια προσπαθούν να υπονομεύσουν τις αξίες μας, όπως και την προσωπική και πολιτική μου διαδρομή, την αφοσίωσή μου και τις ιστορικές μου σχέσεις. Ο κ. Παπανδρέου αναφέρεται και στο θέμα του Πασόκ, λέει ότι αγωνιστήκαμε ιστορικά για τις αξίες της Δημοκρατικής Παράταξης, γνωρίζουμε πώς να υπερασπιστούμε την ιστορική διαδρομή και συνεχίζει την ανακοίνωση. Όπως λέει ο κ. Παπανδρέου, όσες προσπάθειες και αν καταβάλουν, δεν μπορούν και δεν πρόκειται να διαταράξουν την κοινή μας διαδρομή και την πορεία μας προς το μέλλον, αναφέρει ο κ. Παπανδρέου. Εγώ Πασόκ ήμουν, είμαι και θα είμαι και πριν και τώρα και μετά τις ευρωεκλογές. Αλήθεια, τότε οι πάσης φύσεως σχολιαστές πού θα βρίσκονται και στο όνομα ποιον θα δημοσιολογούν. Σε άλλο κομμάτι της ανακοίνωσης που έχουμε απομονώσει, ο κ. Παπανδρέου λέει, αναφέρεται ευθέως στο μέλλον και λέει: γνωρίζουμε, αναφέρεται στην Δημοκρατική Παράταξη του Πασόκ, πώς να την οδηγήσουμε στο μέλλον, σε ένα μέλλον αντάξιο των προσδοκιών χιλιάδων Ελλήνων που αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται ανιδιοτελώς για την υπεράσπιση του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος και βεβαίως παρά τις αντιξοότητες για τα μεγάλα διακυβεύματα που έχουν μπροστά τους η χώρα και ο ελληνικός λαός. Πολύ αιχμηρή παρέμβαση, Χρήστο, του κυρίου Παπανδρέου. Και με ευθείες βολές κατά δημοσιολογούντων, όπως τους χαρακτηρίζει, που στρέφονται εναντίον του, αλλά και με υπονοούμενα, θα έλεγα, για την επόμενη μέρα στο κόμμα. Αμέσως εννοούμενα, θα έλεγα εγώ, ότι θα γίνει. Δηλαδή, η κουβέντα που και τα σενάρια που έχουν πλεχθεί για το τι θα γίνει στις 25 το βράδυ, στις 25 Μαΐου, τη στιγμή που θα κλείσει και η κάλπη και θα βγουν τα αποτελέσματα από τις ευρωεκλογές, νομίζω ότι τότε θα καταλάβουμε ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο του κ. Παπανδρέου. Και επειδή νομίζω ότι η επόμενη. Σε κάθε περίπτωση ενισχύει όλα αυτά τα σενάρια με τις προφανώς θα ενισχύει. Σε καμία περίπτωση δεν τα σβήνει τα σενάρια. Τα σενάρια από αύριο θα φουντώσουν, τα ήδη φουντωμένα σε κάθε περίπτωση. Και επειδή νομίζω ότι θα θες να με ρωτήσεις και τι απαντάει η Χαρλάου Τρικούπη. Α, έχουμε αντίδραση. Δεν έχουμε αντίδραση, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο.